Γεια σας, είμαι ο Άκης Τσακίρης και σήμερα θα μιλήσουμε για ίντερνετ. Δεν θα σας πω πώς θα βάλετε το ίντερνετ μέσα στη θύρα για να αυτό να έχετε ίντερνετ στον υπολογιστή σας, όχι. Θα μιλήσουμε για πράγματα που βρήκα έτσι στο ίντερνετ γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες το βράδυ. Και λέω δεν ψάχνω λίγο 2-3 πράγματα έτσι να δω τι γίνεται. Οπότε βρήκα κάτι ωραίες έρευνες, τις οποίες δεν τις έχει πει κανένας και θα πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό, γιατί εδώ πέρα γίνεται δουλίτσα. Έχει γίνει μια τρομερή δουλειά γιατί όταν μιλάμε για έρευνες, μιλάμε για σεξ. Και κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε, παιδιά. Έτσι, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, θα σας πάω κατευθείαν στην πρώτη έρευνα. Και έγινε μια έρευνα στη Βρετανία τώρα που λέει ότι τα γένια του άνδρα μεγαλώνουν ταχύτερα όχι όταν κάνει σεξ, αλλά όταν περιμένει να κάνει σεξ. Δηλαδή, εκεί που κάνεις σεξ, έχεις ένα μήκος το οποίο δεν το έχεις πριν σου. Βγαίνει μια παραπάνω τρίχα. Δηλαδή, τι παθαίνει τρίχα, ας πούμε. Κάτι παθαίνει και τρίχα, δεν είναι καλά, δεν περνάει όμορφα και τρίχα. Θέλει λίγο να κάνει ένα σεξάκι και δεν μπορεί. Οπότε ξυριστείτε καλύτερα να μην ξέρουμε πότε κάνετε σεξ ή όχι. Άλλη έρευνα στην Αμερική λέει ότι κατά τη διάρκεια του σεξ, ο κάθε άνθρωπος χάνει κατά μέσο όρο 360 θερμίδες ανά ώρα. Και γιατί πάτε γυμναστήριο. Γιατί πάτε γυμναστήριο και γίνετε ντούκια. Κάντε σεξ. Φθηνό είναι. Τι? Φθηνό είναι. Και γιατί πάτε γυμναστήριο. Κάντε σεξ για να μειώσετε τις θερμίδες σας. Άμα δει, ρε τι έχει να γίνει από αύριο. Τουίνκι θα γίνουν όλοι. Τουίνκι. Λοιπόν, όχι το πουλί. Σε πολλές χώρες, λέει μια έρευνα, ο αυνανισμός τώρα θεωρείται άσχημη πράξη, λέει. Don't do it, ο αυνανισμός, δηλαδή το να περνάς καλά και μόνος σου, η αυτοχαρά που λένε ένα πράγμα, θεωρείται, λέει, άσχημη πράξη. Και μάλιστα στην Ινδονησία, η αυτοικανοποίηση, η αυτοχαρά, πείτε το όπως θέλετε, το περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά, δεν σε έχω ανάγκη, ευτυχώς μου είσαι πλέον περιττός, που λέει και η Δέσποινα, η Βανδύ, τιμωρείται με αποκεφαλισμό. Έπαιξες το ένα κεφάλι, με το ένα κεφάλι θα σου κόψουμε εμείς το άλλο. Ένα τέτοιο πράγμα. Μία άλλη έρευνα στην Γαλλία. Στη Γαλλία δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί γίνεται. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται στη Γαλλία ολόκληρο θέμα για το σεξ, αφού είναι κρυόκολλοι οι Γάλλοι. Τι δεν είναι κρυόκολλοι οι Γάλλοι, δεν έχετε δει τον Μακρόν πώς είναι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό. Καλησπέρα. 8 στους 10 άντρες λέει που έπαθαν καρδιακή προσβολή στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του σεξ την έπαθαν την καρδιακή την προσβολή, δηλαδή εκεί που έδινε ο άλλος πόνος, αυτό, είχαν απαντήσει τον σύντροφό τους, τη σύντροφό τους, τον, την, του, το, δεν ξέρω πώς θέλετε πάρτε το, είχαν απαντήσει λέει τη σύντροφό τους, δηλαδή άμα πεθάνει ένας πάνω στο αυτό και ας μην έχει πρόβλημα με την καρδιά και το δημιουργηθεί εκείνη τη στιγμή αυτό, την έχει κερατώσει την άλλη, και ποια είναι η κερατωμένη τώρα, ναι να ξέρουμε ρε παιδί μου το τι γίνεται. Το μαθαίνουμε αργότερα αυτό, δεν ξέρω, θα το δούμε. Οι Ινδοί λέει, πιστεύουν πως εάν ένας άνδρας, αυτό με ενδιαφέρει, πως εάν ένας άνδρας καταναλώσει γάλα καμήλας με μέλι και γάλα καρύδας, καμήλας λέει, παιδιά συγγνώμη, καμήλας, τότε λέει θα μπορεί να έχει στήση αλλά και όρεξη για σεξ για 24 ώρες συνεχόμενα. Σε πόση ώρα σε πιάνει, ξέρουμε. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω, στα γρήγορα. Ξέρετε, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θέλετε να πάμε να δούμε και κάτι εικόνες που βρήκα. Κάτι ωραία γάλματα εγώ βρήκα στο ίντερνετ. Να, εδώ. Πάμε λίγο στη Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη. Ναι. Ένα παιδάκι. Σαν να έχει αυγενικό το παιδί. Σαν να μην το θες κοντά σου αυτό το παιδί, σαν να σε τρόμαζε, σαν να είναι υποκατάστατο της Άναμπελ. Δεν ξέρω, αλλά ναι. Πάμε στη Γαλλία. Α, ο τύπος που το σκέφτεται στη Γαλλία, παιδιά. Ο τύπος που το σκέφτεται στη Γαλλία, ναι. Είναι αυτός ο πάντα φίλος μας που έρχεται στην παραλία μαζί και πάμε να πέσουμε στη θάλασσα ή στην πισίνα από το ψηλότερο σημείο
Και λέει να πέσω, να μην πέσω, μωρέ, μην χτυπήσω, μωρέ, μην με δούνε στις ειδήσεις η μανούλα μου και πούνε τραυματισμός παιδιού. Είναι αυτός ο άνθρωπος που στο τέλος είδε τον σμπρώξες και θα πέσει μια και καλή, ή που θα φύγει τρέχοντας από πίσω και θα πάει να πλατσουρίσει μαζί με το φλαμίγκο. Ένα από τα δύο θα γίνει. Εδώ στην Αυστραλία θα πάμε. Λοιπόν, η σκάλα λέει που οδηγεί στον ουρανό, σε ελεύθερη μετάφραση στον άλλο κόσμο που θα πας. Πας, κάποια στιγμή θα φτάσεις, γιατί δεν έχει και τέλος, λέει αυτή η σκάλα. Δεν ξέρουν που τελειώνει. Όχι, προχωράει. Τι, ποιος, να πάμε να ανέβουμε, να κάνουμε ένα vlog εκεί στην Αυστραλία, χρηματοδοτήστε μας κάποιος. Να πάμε να το κάνουμε, να δούμε προς τα πού θα φτάσει αυτή η σκάλα, πού θα πάει επάνω. Επίσης λέει στις, στις Φιλιππίνες. Βαριέμαι. Αυτό τώρα το κοριτσάκι, δηλαδή, ή από το Insidious βγήκε. Ναι, ή από το Insidious βγήκε, ή βαριέται. Δεν περνάει καλά κι αυτή. Βαριέται. Σαν τη Μεριλό, ένα πράγμα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Λίγα λεπτάκια, γιατί δεν πρόλαβα να μοντάρω παραπάνω. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Πιστεύω. Να έχω προλάβει να μοντάρω. Δεν ξέρω. Πείτε μου τι θέλετε να πούμε στο επόμενο βίντεο μου στο YouTube. Εδώ αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, να με ακολουθήσετε στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, αλλά και να διαβάσετε το site μου www.thisisjustlife.gr.